Το αντίθετο θα λέγαμε, Νίκη. Στο Πεντάγωνο εκτιμούν πως και αυτές οι επιθέσεις προέρχονται από ένοπλες ομάδες που εξοπλίζονται, εκπαιδεύονται και χρηματοδοτούνται από το Ιράν. Τα χτυπήματα θεωρούνται ένα ακόμα μήνυμα της Τεχεράνης πως δεν θέλει να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τα χέρια δεμένα πιστάγωνα, όπως ίσως τα υποθυμούσε η διοίκηση Biden. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το Ιράν δείχνει στους Αμερικανούς πόσο ευάλωτη είναι στη γειτονική χώρα. Στα μέσα Φεβρουαρίου θυμίζουμε ότι είχαμε παρόμοιες επιθέσεις με πυρά ρουκετών στην αεροπορική βάση Μπάλαντ, ακόμη και εναντίον της Αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη. Οι ρουκέτες είχαν πλήξει και τη βάση όπου σταθμεύουν συμμαχικές δυνάμεις στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ με 2 νεκρούς. Ο Biden τότε είχε απαντήσει με την πρώτη του στρατιωτική επιχείρηση, εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές με στόχους εγκαταστάσεις παραστρατιωτικών στην Ανατολική Συρία. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνήσει στο Ιράν πως δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτα. Και μάλιστα, όταν τον ρώτησαν τι μήνυμα στέλνει στους Ιρανούς, είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να προσέχει. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, έχουν πολλαπλασιαστεί οι πιθανότητες να δούμε ίσως και νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων Ιρακινών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, ίσως και κάτι μεγαλύτερο. Ένα είναι βέβαιο, οι προσπάθειες του κ. Biden για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, τουλάχιστον για την ώρα, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Το Ιράν φαίνεται να επιτεχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα, απαιτεί από την Αμερική να άρει τις οικονομικές κυρώσεις. Το Φεβρουάριο, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε ανεπίσημες συνομιλίες με την Τεχεράνη μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά τότε το Ιράν είχε απορρίψει την Αμερικανική προσφορά, ζητώντας να αρθούν όλες οι κυρώσεις, και δεν είναι λίγες, Νίκη, είναι περισσότερες από 1.500.